Και να ξέρετε, όταν ξεκινάει από την Εκκλησία έτσι και συνεχίζει, αυτή η χαρά έχει πάντα επιτυχίες. Παντού. Η ευλογία είναι μεγάλη και τη χρειαζόμαστε τώρα ακόμα πιο περισσότερο. Χαίρομαι σήμερα που βλέπω πιο περισσότερους να τυπούν με την παρουσία τους. Βλέπω εδώ τον κύριο Τσουβόλα. Έφυγε. Είχαμε από τη Δημαρχία είχαμε τον Ρωτούν. Δεν περάζει. Σε αντιπολιτεύσεις, δεν περάζει. Και τον παλιπρόεδρο εδώ, τον Γιώργο τον Αργυρό, ο οποίος μας προσέφερε πολλά. Έχω να λέω και αυτό που προσέφερε, Εκείνο που κάνει το πανηγύρι σήμερα και έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί ίσως να διαρωτώνται και να λένε. Εμείς οι Βλασσώτες ξεκινήσαμε το 1974. Με δύο σφάγια. Ο Μήτρο Φλέγγες, που μας έπαιζε και το πιλάκι τώρα δεν μπορεί, και ο Κώστας Σουναγκόπουλος. Με δύο σφάγια ξεκίνησε. Και έφτασε αυτή η μέρα, όχι να είναι μόνο Βλασσώτης, αλλά να είναι κι άλλοι από τα γύρω χωριά. Το ξεκινήσαμε όχι όπως τα άλλα χωριά, με κερδοσκοπικό σκοπό. Εμείς ξεκινήσαμε το πανηγύρι και το θέλησε η νεολαία και μπράβο τους, τους αξίζουν συγχαρητήρια και να το διαδώσουν και στους νεότερους έτσι, με αυτό το σκοπό και με αυτό το πνεύμα. Μόνο έτσι έχει επιτυχία. Όταν υπάρχει κερδοσκοπία, να ξέρετε, κάποια στιγμή έρχεται και να βαγεί. Αυτό έγινε, το τονίσαμε τόσα χρόνια. Δεν θέλω να πω για τον εαυτό μου, τα παιδιά θέλω που μ' άκουσαν. Τα συγχαίρω να ζήσω πολλά χρόνια και να θυμάντε, διότι είναι έργο δικό τους, όχι δικό μου. Με άκουσαν, φτάνει που άκουσαν και αυτό δεν ήταν δική μου εντολή, ήταν της Εκκλησίας. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Αυτό θέλει να περάσει μέσα από τον κόσμο. Και θέλουμε και ξεκινήσαμε καθαρά με τους Βλασσώτες για να γνωρίσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια και αυτά μεταξύ τους που δεν γνωρίζονται. Τι να τον κάνω εγώ τον ξένο, εντάξει, θα έρθει αυτή τη μέρα. Το χωριανό όμως δεν το ξέρω. Θα μου πεις, αυτοί που ήρθαν σήμερα και μας θυμούνε, δεν τους θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που, και σε αυτό το άγγουσμα που ήρθαν, θα αξίζουν συγχαρητήρια για να δούνε ότι πώς δουλεύουμε. Δουλεύουμε με ένα διαφορετικό σύστημα, καθαρά εκκλησιαστικό. Ευχαριστώ. Δεν προσπαθούμε να φέρουμε μεγάλους ορχήστες για να πούμε «Α, ξέρεις τι έγινε στο πλάσιο». Δεν μας ενδιαφέρουν οι ορχήστες. Δόξα τω Θεώ, βγάλαν τόσες κασέτες και τους έχουμε τώρα θέλοντας. Αυτά τα λεφτά που δαπανούσαμε για αυτά θα γίνουν έργα εδώ της Εκκλησίας. Θα ξεκινήσουμε, κάναμε μελέτη γενικά για το μοναστήρι μέσα και έξω, η οποία σχεδόν έχει εγκριστεί και χρειάζεται πολλά χρήματα. Αλλά εκείνο εμείς που μπορούμε να ξεκινήσουμε στα χωριό και ήδη